τις έρευνες που μας έχει προσφέρει. Στη χώρα μας έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλο το επίπεδο οριζοντίος, καθέτος, διαγωνίος και όπως θα το θέλετε παντού. Δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Ως νομικός, σας το λέω αυτό και μέσα από την πραγματική συλλογή όλων των πληροφοριών που έχω από την επιστήμη μου και από την καθημερινότητα με τους ανθρώπους που προσπαθώ να υποστηρίξω, διότι οι νόμοι υπάρχουν, δεν εφαρμόζονται. Πρόσφατα κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, πραγματοποιήσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα για ένα από τα σημαντικά θέματα του οικοδομικού κανονισμού, ο οποίος, αν και έχει ψηφιστεί, έχει πάρει αναβολή μέχρι το 20 και ελπίζω και ευχόμαστε και θα πολεμήσουμε να μην πάρει αναβολή και για άλλα 15-20 χρόνια πίσω. Από το 20 και μετά, όλα αυτά που αναφέραν εδώ οι φίλοι μας ως σημεία που θα δημιουργούν πρόβλημα για την κυκλοφορία μας, θα είναι πλέον παράνομο. Ο οικοδομικός κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί μέχρι και την είσοδο των διαμερισμάτων, άρα και για τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών. Δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Και πλέον η εφαρμογή του νόμου θα δώσει αγώγημο δικαίωμα για την απέτησή του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπροστά μας υπάρχει ένας πολύ πολύ δύσκολος δρόμος, τον οποίο πρέπει με μικρά σταδιακά βήματα να αρχίσουμε να τον ανεβαίνουμε, γιατί έτσι ορίζει ο νόμος. Όλα όσα περιγράψανε οι αγαπητοί φίλοι εδώ που έχουμε ο καθένας τη δική του αναπηρία, έφεραν στο μυαλό μου εδώ και χρόνια τη σκέψη ότι έχουμε απομακρυνθεί από τον άνθρωπο, τον οποίο με ένα επιστημονικό φόρουμ που έχω την τύχη να είμαι ιδρυτικό του μέλος, έχει τον τίτλο «Στο επίκεντρο ο άνθρωπος». Έχουν πάει στο επίκεντρο ό,τι άλλο θέλετε. Αριθμοί, νούμερα, λεφτά, χρήματα, φράγκα, όπως το επίκεντρο. Ο άνθρωπος έβγαινε και βγαίνει συνεχώς στο περιθώριο. Και αυτή η επιστημονική προσπάθεια που έχουμε με το επιστημονικό φόρουμ, το οποίο, να σημειώσω, δεν έχει καμία νομική μορφή. Δεν έχει καταστατικό, δεν έχει διοικητικό συμβούλιο, δεν έχει πρόεδρο, γραμματέα, ταμεία, μέλη διοικητικού συμβουλίου. Γιατί πλέον πρέπει να περάσουμε σε μια κοινωνική οργάνωση έξω από την καλώς ή κακώς εννοούμενη κονόμα. Συνήθως όταν ακούμε κάτι, μια οργάνωση, μια προσπάθεια, μια μη κυβερνητική οργάνωση, πάει το μυαλό μας. Ποιος κερδίζει εδώ? Σε αυτό λοιπόν το επιστημονικό φόρουμ δεν κερδίζει κανείς και έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Πρέπει λοιπόν να ξανάρθει στο επίκεντρο ο άνθρωπος και να τον φέρουμε στο σημείο που θα έπρεπε να είναι στην πραγματικότητα. Θα μας βοηθήσουν πολύ οι νόμοι, θα μας βοηθήσει πολύ η μετατοπή της σκέψης της κοινωνίας που πραγματικά σπρώχνει τα αδύναμα μέλη μέσα από την πορεία στη διαδρομή προς το περιθώριο. Και αυτό μπορεί να γίνει με ουσιαστικά βήματα. Έχοντας όμως όχι μόνο μία προβληματική στο μυαλό μας για όλα όσα αναφέρουμε ως προβλήματα και ζητήματα, πρέπει να δούμε και το αναπτυξιακό κομμάτι της όλης προσπάθειας. Το έχουμε δουλέψει στο επιστημονικό φόρουμ, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με τον Γιώργο του Σταμάτη και όλοι όσοι μπορεί να έχετε πληροφορηθεί κάποια πράγματα από το ιστολόγιο, το δικό μου, το ανέφερε και ο Νίκος λίγο πριν. Ο τουρισμός για όλους, μέσα από την κοινωνία για όλους, μπορεί να προσφέρει στη χώρα μας τρομερά αναπτυξιακή πορεία. Σταδιακά, με μικρά βήματα, δεν πρόκειται να κάνουμε κατευθείαν τη χώρα μας προσβάσιμη, όπως κατάφεραν να την κάνουν οι Βαρκελονέζοι, οι Καταλανοί. Πήραν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και έκαναν το ψαροχώρι τους Μητρόπολη του κόσμου. Προσβάσιμη σε τέτοιο σημείο που
και εγώ αλλά και άλλοι φίλοι που έχουν πάει εκεί για ταξίδι, λένε ότι σε αυτή την χώρα, σε αυτή την πόλη, δεν αισθάνομαι ανάπηρος. Και εδώ είναι και μια κεντρική ιδέα από αυτό που ήθελα να σας φέρω και σαν θεωματικό, αλλά δεν τα κατάφερα σήμερα. Η αναπηρία εμφανίζεται όταν υπάρχει ο αποκλεισμός. Σε αυτή την αίθουσα, εάν δεν αντιμετώπισε κάποιος φίλος μας με κινητική αναπηρία πρόβλημα να εισέλθει, δεν υπήρξε κανένα ζήτημα. Είναι ακριβώς όπως το πανέμορφο παραμύθι που λέει «Δυο παπούτσια σε καρότσι», πάρτε το να το διαβάσετε, είστε και μεγάλοι, δεν είναι μόνο για παιδιά, το οποίο λέει ότι ένας νεαρός που παρανομούσε στη χώρα του, παρκάρες στις ράπες, ό,τι αναφέραν πριν τα παιδιά εδώ, η Δήμητρα, του δόθηκε η ποινή να ζήσει μία ολόκληρη χρονιά στην πόλη των παραπληγικών. Εκεί τα κτίρια στον ιστορικό του χώρο είχαν ύψος 1,60. Γιατί δεν χρειάζονταν κανένας να στέκεται όρθιος. Εκεί λοιπόν ο φίλος μας ήταν ανάπηρος γιατί αναγκαζόταν να πηγαίνει μπουσουλώντας. Δεν υπήρχαν σκάλες, υπήρχαν κάποιες τσουλήθρες που με πολύ μεγάλη ευχαριστία οι άνθρωποι με το αμαξίδιό τους αρπάζονταν από κάποιους ειδικούς γάτσους και τις κατέβαιναν και τις ανέβαιναν με μεγάλη ταχύτητα, ενώ αυτός δεν μπορούσε ούτε να κατέβει ούτε να ανέβει. Έζησε λοιπόν την αναπηρία όντας υγιής, χωρίς δηλαδή κάποια αναπηρία. Το ίδιο πράγμα σκέφτηκα και δικό να κάνω εδώ, ξαφνικά να κλείσω τα φώτα για μερικά δευτερόλεπτα βέβαια, για να δείτε ότι η Ειρήνη και εγώ, και ίσως κάποιος άλλος που μπορεί να έχει πρόβλημα όρασης εδώ, τους φίλους μας δεν ξέρω και τις φίλες, η Αγκάθα, που είναι σίγουρα εδώ, θα είχαμε το πλεονέκτημα. Γιατί μόνο εμείς θα σας βγάζαμε έξω από την επεισόδια. Αλλά δεν τα κατάφερα, γιατί τα φώτα, αν τα κλείσουμε, θα πρέπει να μείνουμε πραγματικά στο σκοτάδι για αρκετή ώρα. Οπότε λοιπόν δεν μπορείς να το κάνω αυτό. Τα κλείσαμε. Α, τα κλείσαμε. Α, να λοιπόν. Τώρα λοιπόν, έχουμε το πλεονέκτημα εμείς. Αυτή λοιπόν η αναπηρία, αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζετε, και εσείς, δίνει την δυνατότητα να καταλάβουμε πόσο εύκολα μπορούν να αλλάξουν και οι θέσεις μας. Γιατί ούτε κι εμείς γεννηθήκαμε, ούτε κι εσείς, ούτε κανένας με πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, όπως τα γερμανικά αυτοκίνητα, μέχρι την τελευταία μέρα λειτουργίας τους. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε λοιπόν όλοι το να χαθεί το φως και να επανέλθει τώρα σιγά σιγά που θα ξανανάψουν τα φώτα. Και έτσι λοιπόν νιώσατε για μερικά δευτερόλεπτα τη διαφορά. Είμαστε ικανοί να καταφέρουμε να φτιάξουμε μια κοινωνία η οποία με σταδιακά βήματα και με σωστή μεθοδολογία θα προσφέρει ένα προσβάσιμο περιβάλλον και θα προσελκύσει εκατομμύρια τουρίστες από το εξωτερικό που θέλουν να έρθουν στη χώρα μας. Ανθρώπους με αναπηρία και ηλικιωμένους που παρουσιάζουν τα ίδια προβλήματα.